Η ουκρανική σύγκρουση και η αρνητική για το Κίεβο, τη Δύση και την ελληνική κυβέρνηση εξέλιξή της δημιουργεί ασφικτικές πολιτικές συνθήκες για την ελληνική κυβέρνηση. Πλέον φαίνεται πως υπάρχει ένας ακόμη παράγοντας που φτύρει σοβαρά την κυβέρνηση και μάλιστα όχι μόνο την ελληνική, αλλά και τις ευρωπαϊκές, όπως κατέδειξαν τα αποτελέσματα των γαλλικών κοινοβουλευτικών εκλογών. Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν θα ισχυροποιηθεί ακόμα περισσότερο ως ο νικητής της Ουκρανικής σύγκρουσης, αλλά και όπως όλα δείχνουν και στο ενεργειακό παιχνίδι. Αυτό δημιουργεί την εντύπωση στην ελληνική κοινωνία πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης εν τέλει έθεσε τη χώρα στη λάθος πλευρά της ιστορίας. Και μάλιστα με απόλυτο τρόπο, αδιαφορώντας για το πώς νιώθουν οι Έλληνες με τη στάση που επέλεξε. Αντί να κρατήσει ουδέτερη στάση απέναντι σε Ρωσία και Ουκρανία, επέλεξε να έρθει σε σύγκρουση με τη Ρωσία. Όπως όλοι γνωρίζουν, η σωστή ή λάθος πλευρά στην ιστορία εξαρτάται μόνο από ένα πράγμα. Ποιος είναι ο νικητής. Οι εξελίξεις στο Ντομπάς δείχνουν πως ο νικητής δεν είναι η Δύση και οι συνέπειες θα γίνουν ακόμα βαρύτερες στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Ενεργειακή κρίση, οικονομική κρίση λόγω πληθωρισμού και ένα πιθανό νέο κύμα πανδημίας δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα, το οποίο η κυβέρνηση Μητσοτάκη θέλει να αποφύγει και σχεδιάζει να το κάνει μέσω προώρων εκλογών. Η πολιτική φθορά είναι ραγδαία και αναπόφευκτη, ενώ όλα δείχνουν πως οι τρεις αυτοί παράγοντες θα επιδεινωθούν το χειμώνα, που σημαίνει πως η κυβέρνηση θα δεχτεί μεγαλύτερες ακόμα πιέσεις.